Επανήλθαμε για να δούμε τα αγαπημένα μας ένσημα, να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο και να δούμε τις ιδιότητές τους, όπως τις περιγράφει το σχολικό βιβλίο. Ξέρουμε ότι είναι πέντε, μετά θα δούμε ποια είναι η ονομασία τους και που δρουν. Ένα μικρό κεφαλιάκι πιστεύω πως δεν θα μας κουράσει ιδιαίτερα. Πάμε λοιπόν να τα δούμε πως θα λέει το βιβλίο μας. Και ξεκινάει το βιβλίο μας λέγοντας ιδιότητε των ενζήμων» που είναι ο τίτλος μας. Το γεγονός ότι τα ένζημα είναι πρωτεϊνικά μόρια έχει ως αποτελέσμα ορισμένες τουλάχιστον από τις ιδιότητες τους. Ας δούμε τις κυριότερες. Πρώτη. Η καταλητική δράση των ενζήμων καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του πρωτεϊνικού μορίου τους και χάνεται όταν η δομή αυτή για κάποιο λόγο πάψει να υπάρχει. Λογικό βέβαια αυτό που λέει, γιατί όπως ξέρουμε, πού οφείλεται η δράση των πρωτεϊνών, άρα και των ενζήμων, μια και τα ενζημένα πρωτεΐνες, στην τρίτοταγή δομή τους, στη δομή που έχουν στο χώρο. Εδώ λοιπόν μας λέει όμως και άλλη μια ιδιότητα. Την έχει και καλυμμένη. Τη λέει το κείμενο. Το ξαναδιαβάζω λιγάκι για να το προσέξετε. Η καταλητική δράση των ενζημών καθορίζεται από την τριτοταγή δομή του μορίου, του πρωτενικού μορίου τους και χάνεται όταν η δομή αυτή για κάποιο λόγο πάψει να υπάρχει. Λοιπόν, θέλω να μου σκεφτείτε ποια πληροφορία μας δίνει το κείμενο σε αυτό το σημείο. Να το σκεφτείτε, θα σας το έχω γραμμένο κάτω στην περιγραφή την απάντηση. Συνεχίζει λοιπόν το σχολικό μας βιβλίο, εντάξει, σας υπογράμμισα και τα σημαντικά σημεία της παραγράφου, που λέει ότι τα ένζυμα δρούν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα, όταν ένα μόριο καταλάσσης μπορεί να καταλύσει στη θερμοκρασία του κιτάρου τη διάσπαση 6 εκατομμυρίων μορίων υπεροξιδίου του υδρογόνου μέσα σε ένα λεπτό. Θυμάστε που λέγαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι τα ένζημα δρούν πάρα πολύ γρήγορα και μια δουλειά των 32 μηνών, αν θυμάστε, την κάνω σε ένα λεπτό. Να, ένα παραδείγμα. Η καταλάση. Κάνει, λέει, 6 εκατομμύρια μόρια περιοξίδου του υδρογόνου. Το περιοξίδιο του υδρογόνου είναι αυτό εδώ πέρα που λέει υδρογόνο 2, οξυγόνο 2. Μοιάζει με το νερό, αλλά έχει ένα 2 στο οξυγόνο. Και το κάνει μέσα σε ένα λεπτό. Για να δούμε όμως Μία ασκησούλα που έχει πέσει και στις Πανελλήνιες πρόσφατα, ε, νομίζω ήταν το 2020, κάπου εκεί είναι, ε, και λέει αυτή η άσκηση, μας δίνει αυτή την αντίδραση ή μάλλον δεν μας τη δίνει, θα πρέπει να την καταλάβουμε, να την ξέραμε εμείς απ' έξω, αλλά μας δίνει αυτό το διάγραμμα και η ερώτηση είναι, δίνεται το διπλανό διάγραμμα το οποίο σχετίζεται με τη χημική αντίδραση που καταλήγει η καταλάση. Δεν μα τη δίνει δηλαδή την αντίδραση, σωστά το είπα στην αρχή. Πρέπει όμω να την ξέρω. Εδώ, εδώ, να κάνω ε, μια παρένθεση σε αυτά που σα λέω. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μην δώσω σημασία και στι λεπτομέρειε και σε αυτά που γράφουν οι παρενθέσει. Δεν είναι κάτι το οποίο του προσπερνάω. Να λοιπόν εδώ πέρα αυτό που λέει. Δίνεται στο διπλανό διάγραμμα το οποίο σχετίζεται με τη χημική αντίθεση που καταλεί η καταλάση. Α. Το πρώτο ερώτημα μα ενδιαφέρει για το μάθημά μα να αντιστοιχίσετε τις καμπύλες 1 με τις χημικές ουσίες 2, ένα στοιχείο τις στήλη 2 περισσεύει. Και έχει α, β, γ, στη μία στήλη καταλάζει υπεροξίδιο του υδρογόνου, διοξίδιο του άνθρακα και νερό. Και λέω τώρα εδώ πέρα, για να δω τι, μα μας λέει η αντίδραση. Μας λέει ότι έχω το υπεροξίδιο του υδρογόνου, ξαναλέω ότι πρέπει να δεν ξέρω την αντίδραση. Και ξέρω να, την, να γράφω και τους συμβολισμούς και φυσικά και τους συντελεστές της αντίδρασης. Βλέπω, λοιπόν, εδώ πέρα ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται μέσω της καταλάσσης και γίνεται νερό και οξυγόνο. Άρα, προϊόντος του χρόνου, όσο περνάει ο χρόνος, θα βλέπω ότι το υπεροξείδιο του υδρογόνου τι κάνει, όλο και μειώνεται. Επομένως, στο διάγραμμα αυτό που βλέπω εδώ, ποια γραμμή βλέπω να μειώνεται, η γραμμή Β. Άρα, το Β αντιστοιχεί στο υπεροξίδιο του υδρογόνου. Κοιτώντας πάλι την αντίδραση τι βλέπω ότι αυξάνεται το νερό και το οξυγόνο, είναι τα προϊόντα. Άρα αυτά πρέπει να αυξάνονται όσο περνάει η αντίδραση. Χάνεται δηλαδή το υπεροξείδιο του υδρογόνου και δημιουργούνται τα προϊόντα. Άρα ή το νερό θα μας λέει ή το οξυγόνο. Τι κοιτάω εδώ πέρα, νερό υπάρχει. Άρα αυτό που αυξάνεται και το υποδεικνύει η γραμμή α είναι το νερό. Οπότε μας μένουν δύο. Το διοξείδιο του άνθρακα που δεν υπάρχει στην αντίθεση καθόλου, οπότε είναι αυτό που δεν αντιστοιχεί σε τίποτα. Οπότε παραμένει μόνο η καταλάση η οποία αντιστοιχεί στο γάμα. Ναι, αλλά γιατί είναι ευθεία η καταλάση, Γιατί είναι αυτή η γραμμή ευθεία η καταλάση. Αν κοιτάξουμε την επόμενη ιδιότητα, θα το καταλάβουμε αμέσω. Το λέει το σχολικό. Τα ένζημα δεν συμμετέχουν στην αντίδραση που καταλύουν με την έννοια ότι παραμένουν αναλύωτα και μετά το τέλος της αντίδρασης μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν πολλές φορές ώσπου να καταστραφούν. Άρα λοιπόν η καταλάση το ένζυμο δεν συμμετέχει, δεν αλλάζει. Ούτε αυξάνεται, ούτε μειώνεται. Απλώ βοηθάει την όλη κατάσταση να συμβεί. Και πού θα βρούμε και στο βιβλίο μέσα που θα το δείτε κάτω στην περιγραφή πώς μπορείτε να το αποκτήσετε. Έχει και άλλες τέτοιε να κάνετε προπόνηση. Και τι είδαμε λοιπόν εδώ. Οι πρώτες τρεις ιδιότητες λένε τα εξή. Έχει καταλυτική δράση λόγω της διάστατης δομής. Τα ένζημα δρούν πολύ γρήγορα και δεν συμμετέχουν στην αντίδραση. Και πάμε στην επόμενη ιδιότητα που λέει ότι εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης που οφείλεται στη στερεοδιάταξή του, στη διάταξή του στον χώρο και στη δυνατότητα σύνδεση του ενεργού του κέντρου με το υπόστρωμα. Αυτό σημαίνει ότι δρούν συνήθω σε ένα μόνο συγκεκριμένο υπόστρωμα. Ένα ένζυμο δηλαδή καταλήγει συνήθω μία μόνο χημική αντίδραση ή το πολύ μία σειρά από πολύ συγγενικές αντιδράσεις. Εδώ σα φέρνω πάλι μια εικόνα που είχαμε δει στο προηγούμενο βίντεο μάθημα και σα δείχνω το ένζυμο που είναι αυτό εδώ πέρα το σχήμα και βλέπουμε τις εγκοπές στις οποίες μπαίνουν συγκεκριμένα, αν θυμάστε από το προηγούμενο, συγκεκριμένα αντιδρώντα, συγκεκριμένα υποστρώματα. Δεν μπορούν να μπουν άλλα. Άρα έχει μεγάλο βαθμό εξειδίκευση και όπως είπαμε πει, σαν κλειδί με κλειδαριά. Υπάρχουν όμως και μερικές εξαιρεσούλες, αυτές θα δούμε τώρα αμέσω. Η καταλάση για παράδειγμα λέει, καταλεί μόνο μία αντίδραση, αυτή δεν είναι εξαίρεση. Αντίθετα, η παγκρεατική λιπάση εκρίνεται από το πάγκρεας και καταλύει την αντίδραση μια σειρά από διαφορετικά λιπίδια. Η παγκρεατική λιπάση διασπά λιπίδια. Αλλά όχι μόνο έναν τύπο, κάποια παρόμοια λιπίδια. Ωραία, το σημειώνουμε και αυτό. Και θα δούμε άλλη μία τελευταία ιδιότητα που είναι ότι η δραστικότητα των επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Σε αυτούς ανήκουν η θερμοκρασία και το pH. Ναι, σιγά κάτι μας είπες τώρα, το έχουμε πει, ήδη αυτό από τις πρωτεΐνες. Και αφού τα ενισμένα πρωτεΐνες, φυσικά και αυτά θα επηρεάζονται από τη θερμοκρασία και το pH. Λογικό. Για να δούμε όμως, κάτι ιδιαίτερο που έχει εδώ πέρα, είναι... Δεν, είναι μέσα στο, δεν το περιγράφει μέσα το σχολικό βιβλίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε καταλάβει αυτό. Λέει εδώ, αυτό το διάγραμμα για τη δραστικότητα του ενζύμου συναρτήσει του pH. Βλέπουμε πως το διάγραμμα κάνει αυτή εδώ πέρα την καμπύλη. Το ίδιο ακριβώς διάγραμμα, η δραστικότητα, είναι συναρτήση της θερμοκρασίας. Μου δείχνει λοιπόν εδώ πέρα ότι δεν έχει γραμμική σχέση, αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο, αυτό εδώ πέρα που σας έχω σημειώσει με τη γραμμούλα, στο οποίο έχουμε τη μέγιστη δράση του ενζύμου. Έχει ιδανικέ συνθήκε και δρά στη μεγαλύτερη του απόδοση. Πώ λέγεται αυτό το σημείο, ιδανικό pH. Κάθε ένζυμο έχει ένα ιδο... ιδανικό pH. Για παράδειγμα, τα ένζυμα του στομάχου έχουν ιδανικό pH το 2. Τα υγρά του στομάχου είναι όξινα. Αντίστοιχα, άλλα ένζυμα είναι δραστικά, έχουν το μέγιστο τη απόδοσή του σε άλλα pH. Το ίδιο, όπω είπαμε, συμβαίνει και με την θερμοκρασία. Υπάρχει μια ιδανική θερμοκρασία που δρουν τα ένζημα. Για παράδειγμα, τα ένζημα που υπάρχουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου έχουν ιδανική θερμοκρασία δράση του 36,6 βαθμού. Εάν για κάποιο λόγο φτάσουμε λόγω ασθένεια στου 40 βαθμού, τα ένζημά μας θα δρουν, βεβαίω θα δρουν. Αλλά δεν θα δρουν ιδανικά. Θα έχουν χαμηλότερη απόδοση. Γι' αυτό και είμαστε λίγο κάπω ζαλισμένοι λόγω μη καλή λειτουργία των συστημάτων μας όταν έχουμε πυρετό. Έχουν καταστραφεί τα ένζημα? Όχι! Διότι στη θερμοκρασία των 40 βαθμών απλώς μειώνεται η δραστικότητά τους. Εάν βέβαια ξεπεράσουν αυτή τη θερμοκρασία, τότε θα καταστραφούν. Τότε θα έχουμε, όπως λέει μέσα στο σχολικό, ακραίες θερμοκρασίες. Η δράση του λέει, των ενζήμων των πρωτεϊνών, μετουσιώνονται οι πρωτεΐνες όταν φτάσουμε σε ακραίες θερμοκρασίες και η δράση σταματά. Άρα θα μάθουμε πολύ καλά και το τέταρτο που λέει ότι τα ένζημα έχουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και το πέντε πως η δραστικότητα επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Συνεχίζω με την δράση των ενζήμων, ποια είναι η θέση της δράσης των ενζήμων και ποια είναι η ονοματοδοσία τους. Το πρώτο που μας λέει εδώ είναι ότι τα ένζημα ανάλογα με το αν δρούν μέσα στα κύτταρα του οργανισμού ή εκκρίνονται και δρούν έξω από τα κύτταρα, σε κιλότες όπω το στομάχι, διακρίνονται σε ενδοκυταρικά και εξοκυταρικά. Τα έχουμε χωρίσει λοιπόν σε αυτέ τι δύο ομάδε, εξοκυταρικά και ενδοκυταρικά. Και βλέπουμε εδώ ότι είναι μια εικόνα που είναι από ένα επόμενο μάθημα που θα το δούμε αμέσω μετά, είναι τα οργανίδια. Αλλά νομίζω πω εδώ πέρα ταιριάζει και γι' αυτό σα το έφερα σαν παράδειγμα. Βλέπουμε εδώ πέρα παράγεται μία πρωτεΐνη και φτάνει σε αυτό το σημείο εδώ και ανάλογα τι πρωτεΐνη είναι, μπορεί να ακολουθήσει τρεις δρόμους, μας λέει το σχολικό. Ο πρώτος δρόμος είναι ο δρόμος 7, όπως σημειώνονται εδώ, που θα είναι ένα ένζυμο για τις ανάγκες του ίδιου του κυτάρου. Ή μπορεί να είναι ένα ένζυμο το οποίο θα εκρυφθεί έξω από το κύτταρο εκρινόμενη πρωτεΐνη. Μια τέτοια πρωτεΐνη, ας πούμε, είναι η μπορει να ειναι ενα ενζυμο το οποιο θα εκριθεί εξω απο το κυτταρο εκρινομενη πρωτεινη μια τετοια πρωτεινη ας πουμε ειναι η ινσουλινη ένα άλλο είναι να πάει το, η πρωτεΐνη αυτή να είναι τέτοια πρωτεΐνη ώστε να χρησιμοποιηθεί για τις μεμβράνες του κύτταρου. Άρα υπάρχουν διάφοροι δρόμοι ανάλογα με το τι ανάγκες έχει ο οργανισμός και το κύτταρο. Επανερχόμαστε λοιπόν και λέει ότι μέσα στο κύτταρο τα ένζημα βρίσκονται είτε ελεύθερα είτε δεσμευμένα πάνω σε μεμβράνες. Αυτό προσδιορίζει και το χώρο που μπορεί να λαμβάνει χώρα η αντίδραση την οποία κάθε ένζυμο καταλύει. Μας λέει λοιπόν πού μπορούν να βρίσκονται τα ένζυμα ελεύθερα ή πάνω σε μεμβράνες. Και πάμε και στην τελευταία ενότητα, που μας μιλάει για το όνομά τους. Τα ένζυμα παίρνουν συνήθως το όνομά τους είτε με την προστίκη της κατάληξης άση στο όνομα του υποστρώματος, στο οποίο δρούν, είτε με τον τύπο αντίδρασης που καταλύουν. Για παράδειγμα, οι λιπάσες καταλύουν αντιδράσεις διάσπασης των λιπιδίων. Ωραία, το σημειώσαμε και αυτό. Ο τρόπος ονοματοδοσίας των ενζύμων. Εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πολύ γνωστά ένζημα που θα τα δούμε και στη συνέχεια των μαθημάτων. Είναι, παράδειγμα, οι πρωτεάσες. Τι είναι να άραγε. Πρωτείνες, σωστά το σκεφτήκατε. Οι νουκλεάσες. Τι είναι να άραγε? νουκλεϊκά οξέα. Η λιπάσες μα το είπε λιπίδια. Και εδώ θα κάνουμε μία μικρή παρατήρηση. Ότι οι πρωτενε φοβούνται τρία πράγματα. Ποια. Το pH, τη θερμοκρασία, ακραίε είπαμε. Ακραία pH, ακραία θερμοκρασία. Αλλά τι άλλο φοβούνται. Φοβούνται και τι άσες. Οι πρωτενε τι πρωτεάσε. Ωραία. Αυτά είχα να σας πω όσον αφορά τα ένζημά μας, αλλά για να πάμε να δούμε τι μάθαμε. Μάθαμε τις πέντε ιδιότητες των ενζήμων, μάθαμε ποιες κατηγορίες ενζήμων έχουμε, αν είναι ενδό ή εξώ εξο-κιταρικές, και μετά είδαμε και κάπως την ονοματοδοσία των ενζήμων. Και μας μένει να δούμε στο επόμενο μάθημα, το τελευταίο αυτή της κατηγορίας, να δούμε τα οργανίδια του κυτάρου. Πυρήνα, μυτοχόνδρια, χλωροπλάσει και τέτοια. Λοιπόν, μαθαίνουμε καλά όλα αυτά που είπαμε και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!